γίνει άλλες 10 επεκτάσεις του υπάρχοντος μετρό. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Δεν θα είναι τόσο απαραίτητο το ταξί όσο είναι σήμερα. Οπότε, εφόσον υπάρχει ήδη πληρότητα και κορεσμός στην αγορά των ταξί κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης, δύο μεγάλες πόλεις, δεν υπάρχει λόγος για να δοθούν περαιτέρω άδειες. Αν θεωρεί ο Υπουργός ότι στις μικρότερες πόλεις, στις περιφέρειες, υπάρχει ανάγκη, πράγματι ανάγκη για την έκδοση περαιτέρω αδειών, ας τις εκδώσουν. Πάλι θα σταθώ σε ένα λεπτό σημείο. Εντάξει, και, πραγματικά... αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη. Κατανοώ. Αν μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση ή ο καθήν αρμόδιος υπουργός να βγει και να μας πει λίγο τους κανόνες που λένε ότι θα θέσουν για την έκδοση των αδειών. Να τις ακούσουν και οι ίδιοι ταξιτζίδες, γιατί οι ίδιοι τουλάχιστον μεταφέρουν προς εμάς, δεν μας έχει πει για κανέναν κανόνα. Δεν ξέρουμε, δηλαδή αυτό που ακούγεται για τους κανόνες που θα μπουν, δεν ξέρουμε τίποτε λένε. Τίποτε. Ας βγει κάποιος και στον κόσμο όλο για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Δηλαδή. Mm-hmm. Καθώς επίσης έχει γίνει τεράστια ζημία, όπως είπατε, στον τουρισμό. Πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Και φυσικά δεν μπορεί να βάζουμε τα πάντα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή μια πόλη 60.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται σε μία από τις υπηρωτικές περιοχές και είναι ελάχιστοι οι τουρίστες που την επισκέπτονται κάθε χρόνο, δεν μπορεί να έχει τον ίδιο αριθμό ταξί. Ακριβώς. Με μια πόλη 60.000 κατοίκων που ο πληθυσμός της τριπλασιάζεται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν πραγματικά κανόνες και πρέπει να δοθούν οι άδειες και με πληθυσμιακά και με κοινωνικά κριτήρια. Κύριε Λαζάρου, εγώ γνωρίζω, έχω προσωπική άποψη και εικόνα σχετικά με τις μικρές κρουατιέρες που γίνονται κάθε καλοκαίρι στα νησιά μας. Όλα αυτά τα καραβάκια τα οποία κάνουν αυτές οι κρουαζιέρες δεν είναι με άδεια του κατατόπους λιμεναρχείου, ξέρω εγώ, της Σάμου, της Ρόδο, της Κρήτης, της Πάρου, έτσι. Αλλά αρκετά από αυτά έρχονται από τον Πειραιά για τους καλοκαιρινούς μήνες, 2, 3, 4, 5, έτσι, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, σύμφωνα με την ανάγκη, γιατί το χειμώνα, παράδειγμα, τα νησιά μας δεν έχουν την ανάγκη, ξέρω εγώ, των ταξί που έχουν το καλοκαίρι. Τουλάχιστον ας καθίσουν να βρεθεί μια άλλη λύση σχετικά, όπως είπατε και εσείς, με ένα μέτρο πληθυσμού ενός τόπου. Και να λέει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ το χειμώνα ναι μεν θέλω 100 ταξί, αλλά το καλοκαίρι θέλω 5.000. Δεν μπορώ να εκδώσω 5.000 άδειες όμως. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Έτσι. Άρα εγώ πιστεύω, και επειδή οι ταξιτζίδες έχουν την εμπειρία ασχέτως των συντεχνιών που πρέπει κάποια στιγμή, αλλά πιστεύω ότι στο Υπουργείο υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι, να καθίσουν κάτω και να τα δουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε μια χώρα όπου πριν από λίγο κάναμε την απογραφή μας και δείξαμε ότι μειώθηκε ο πληθυσμός μας, εμείς να ερχόμαστε και να αυξάνουμε, ξέρω εγώ, τα ταξί, να αυξάνουμε, ξέρω εγώ, τα φαρμακεία, να αυξάνουμε, ξέρω εγώ, τα πάντα. Να χωρέσουμε ποιοι και να πρωτοαγοράσουμε ποιοι. Οι ίδιοι είμαστε. Καταναλωτικό κοινό είναι συγκεκριμένο. Δεν αλλάζει, όσο και να θέλουμε. Άρα δηλαδή το να αυξήσω εγώ, ξέρω τα ταξί, να αυξήσω τα φαρμακεία, εγώ ρωτώ, αν καθίσει να συζητήσει με ένα επιχειρηματία και του πεις, ας πούμε, ωραία, χι κατανάλωση την ημέρα σε φάρμακα, παραδίπλα άνοιξε άλλο φαρμακείο, πιο δίπλα στα 100 μέτρα άλλο φαρμακείο. Mm-hmm. Εντάξει, το επίσημο κράτος, μιλάμε για απελευθέρωση, ναι. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα μέτρο, ένας κανόνας. Πρέπει κάτι να υπάρχει. Δεν μπορεί, γιατί αν ανοίξουμε σε 100 μέτρα 5 φαρμακεία, είναι λογικό ότι ουσιαστικά ναι μεν μπορεί να δουλεύουμε όλοι και οι 5, αλλά συγχρόνως μπορεί να πεινάμε και οι 5. Και κάποια στιγμή, σε χρόνο ας πούμε άμεσο, κάποιοι από τους 5 θα κλείσουμε. Mm-hmm. Του τέστην τι καταφέραμε δηλαδή ως επίσημη πολιτεία? Τίποτα. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξουν και μετά κάποιους να τους καταστρέψουμε. Δεν νομίζω ότι είναι, ας πούμε, λογική μιας επίσημης πολιτείας αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
και ή δημοκρατικής. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά η πολιτεία να προστατεύει τον πολίτη. Εδώ εμείς καταφέραμε τα τελευταία χρόνια όχι να προστατεύουμε τον πολίτη, αλλά ας το πούμε, η πολιτική η οποία εφαρμόζεται να είναι συνεχώς απέναντι στον πολίτη. Συνεχώς. Εχθρός της κάθε κυβέρνησης είναι ο πολίτης. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Είδα χθες ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Μακεδονία και το ρώτησα και στον Περιφερειάρχη, συγγνώμη, σε μια ωραία συνέντευξη εφόλης της ύλης που θα μεταδοθεί αύριο. Σε αυτήν εδώ πέρα την ώρα, φίλες και φίλοι, αύριο ο Ψωμιάδης έχει να πει ένα σωρό. Να τον δείτε αύριο, μην το χάσετε. Λοιπόν, το ρώτησα σχετικά με ένα ωραίο κάμπινγκ, το οποίο υπάρχει στη Λεπτοκαριά Πιερίας και θυμάμαι πηγαίναμε πιτσιρικάδες, εγώ και αδερφοί μου, και βοηθούσαμε εκεί εθελοντικά. Ένα κάμπινγκ, επειδή είστε από την περιοχή, ξέρω ότι είστε από την περιοχή, το οποίο φιλοξενούσε μέχρι πριν από μερικά χρόνια μόνον ηλικιωμένους από ΚΑΠΗ. Τα τελευταία χρόνια διεύρυναν τον κύκλο των επισκεπτών, των φιλοξενουμένων καλύτερα, και φιλοξενούσαν και παιδιά με κινητικά προβλήματα, με ειδικές ανάγκες. Φέτος δεν λειτουργεί. Φέτος δεν θα λειτουργήσει και μαζί με αυτό και άλλα τρία, τα οποία λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο. Το ένα μάλιστα είναι και στις Σέρες, μέσα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω περικοπής εξόδων. Το συγκεκριμένο κάμπινγκ για να λειτουργήσει από την αρχή της τουριστικής σεζόν, της σερινής περίοδου, μέχρι το τέλος της, είχε έξοδα όλα και όλα 200.000 ευρώ. Και μάλιστα, θα το πω γιατί το ξέρω, και πολλοί από αυτούς οι οποίοι εργάζονταν μέσα τα προηγούμενα χρόνια ήταν εθελοντές. Δηλαδή δεν έπαιρναν καμία αμοιβή για να βοηθάνε τα γεροντάκια, για να βοηθάνε τα παιδιά με τα κινητικά προβλήματα. Και φέτος δεν το λειτουργούν καν. Ξέρετε πόσο πολύ μου την έσπασε αυτή η είδηση. Μου την έσπασε πραγματικά. Ως προβληματισμένος Έλληνας, σπάστηκα όταν τη διάβασα αυτή την είδηση. Ήταν χθες το χθεσινό Φίλο της Μακεδονίας, ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Σοφίας της Χριστοφορίδου. Θέλω πραγματικά να σας κάνω. Μου την έσπασε αυτή η ιστορία. Λέω τώρα, γιατί. Επειδή μου τη σπάτε και εσείς τώρα και με προκαλείτε πάλι με τσιγκλάτε, θέλω να σας κάνω μία πρόσκληση. Διάβασα και μία ωραιότατη δήλωση του πρώην Υφυπουργού, έτσι για το κερασάκι τούρτα, για του πρώην Υφυπουργού Υγείας του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος είπε ότι εγώ επί των ημερών μου έγινε, λέει, μία πλήρης ανακαίνιση στο συγκεκριμένο κάμπινγκ, η οποία κόστησε 400.000 ευρώ. Κύριε Τουλίκα, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν να νομίζει ότι μπορεί να υποτιμήσει την νοημοσύνη μου. Σε κανέναν όμως. Δεν άλλαξε στο κάμπινγκ ούτε το χρώμα του τείχου στις τουαλέτες. Δεν άλλαξε τίποτα. Πού διάολο τα φάγανε τα 400 χιλιάρικα, εγώ δεν έχω ιδέα. Αυτά. Τώρα μιλήστε. Σας προσκαλώ, ίσως και μετά από την εκπομπή, αν έχετε χρόνο, και αύριο, άμα θέλετε, να πάμε. Εδώ κοντά, δίπλα, δεν θα σας πω εγώ στη Λεπτοκαριά. Έτσι. Ξέρετε, η Πιερία είναι, όπως είπατε κι εσείς, ο νομός μου. Θα πάμε εδώ κοντά, στην Αγία Τριάδα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο κατασκηνώσεις. Της Αγίας Τριάδας και του Σταυρού. Ναι. Κατασκήνωση της Αγίας Τριάδας ανακαινίστηκε. Και ανακαινίστηκε πραγματικά όμως. Όχι σαν της Λεπτοκαριάς, πραγματικά. Η κατασκήνωση της Αγίας Τριάδας έχει να δουλέψει 5 χρόνια. Μια κατασκήνωση η οποία έδινε ζωή κάθε καλοκαίρι σε 3 φάσεις. Η συγκεκριμένη κατασκήνωση, κύριε Τουλίκα, δεν είχε κάτι για να ανακαινιστεί. Να σας πω πώς είναι το συγκεκριμένο μέρος. Λεπτοκαριά, λέτε. Στη Λεπτοκαριά. Ήτανε το ξέρω. Πλάκες τσιμέντου πάνω στις οποίες έστειναν τις σκηνές κάθε χρόνο και ένα μικρό κτίριο το οποίο είναι τα μαγειρία. Το οποίο είναι τα μαγειρία και οι τουαλέτες, ναι, και οι ντουζιέρες. Δεν έχει τίποτα για να ανακαινιστεί. Αυτό της Λεπτοκαριάς, λοιπόν, ήταν κάμπι. Και δεν ανακαινίστηκε και τίποτα. Έτσι. Δηλαδή όπως ήταν πέρσι και φέτος. Όπως ήταν πέρσι ήταν και πρόπερσι. Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ειλικρινά σας μιλάω και λέω τώρα για το ίδιο κάμπινγκ. Μιλάμε. Παρακαλώ, ορίστε. Συγγνώμη που σας διάκοψα. Δεν πειράζει. Εγώ πραγματικά λυπάμαι γιατί όλα αυτά τα πράγματα και ειδικά αξιολογότατος δημόσιος πλούτος κοινώς έχει αχρηστευθεί. Δεν αξιοποιείται με τίποτε. Και θα το πω για άλλη μια φορά, ότι ξέρετε κάτι, αρκετά πράγματα
δεν χρειάζονται σον και καλά λεφτά για να αξιοποιηθούν. Έχω κάνει επανειλημμένως αρκετές προτάσεις σχετικά με, τις δημόσιες εκτάσεις. Υπάρχει και το ξέρουμε πολύ καλά και είμαι πάντα υπέρ αυτούς ότι πρέπει να παντρευτεί η ιδιωτική πρωτοβουλία με την δημόσια για να μπορέσει και να υπάρχει ανάπτυξη. Έχω πει πολλές φορές και έχω κάνει προτάσεις ότι πρέπει, όπως και το κάμπινγκ που είπατε ας πούμε στη Λεπτοκαριά, εγώ και πάλι λέω και εδώ στην Αγία Τριάδα και όλες οι κατασκηνώσεις όπου το χειμώνα είναι κλειστές και ανοίγουν μόνο δύο μήνες το καλοκαίρι, να σας πω κάτι ότι μπορούν να αξιοποιηθούν. Υπάρχει ιδιωτική βούληση και πρωτοβουλία όπου θέλει να προσφέρει. Και αυτό τι σημαίνει προσφέρει? Προσφέρει ο ιδιώτης χωρίς κανένα κόστος του δημοσίου. Και όμως δεν γίνεται τίποτε. Και ρωτώ, γιατί οι κατασκηνώσεις το καλοκαίρι 10 μήνες να είναι κλειστές? Και να τις ξεκαθαρίζουμε λίγο, να τις ξεσκονίζουμε τον Ιούνιο για να μπορέσουμε ας πούμε για 30 μέρες να περάσει κάποιος κόσμος από εκεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς το θέμα είναι μεγάλο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αλλά θέλω κάποια στιγμή πραγματικά κάποιοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα το να αποφασίζουν και να βάζουν την υπογραφή τους να γυρίσουν και να σκεφτούν κάποια πράγματα. Να μην μένει αναξιοποίητο τίποτα. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Τουντουλίκα για τις απόψεις που μοιράστηκε μαζί μας και για τους προβληματισμούς του που τους έθεσε εδώ μαζί μας. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, ένας καλός φίλος από την τοπική αυτοδιοίκηση από τον Λαγκάδα, ο Γιάννης Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Λαγκάδα, σε 2 λεπτά μαζί μας.